Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι όταν είμαστε στις διακοπές μας, χάνουμε τελείως το μυαλό μας. Αντιθέτως, πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ, ιδιαίτερα όταν πάμε να κάνουμε κάτι το οποίο δεν το έχουμε ξανακάνει. Ακόμα όμως και αν το έχουμε ξανακάνει, όπως για παράδειγμα Γεωργία Γαρατζιώτη το jet ski, και δεν είναι καθόλου τυχαίο παράδειγμα, διότι δυστυχώς πάρα πολύ συχνά ακούμε να συμβαίνουν διάφορα ατυχήματα με τα jet ski. Έτσι λοιπόν, έχεις κάνει ένα ρεπορτάζ για το τι θα πρέπει να προσέχει ο ίδιος σωλουόμενος, το λιμενικό, οι ίδιοι οι άνθρωποι και οι αρχές που εμπλέκονται, προκειμένου να αποφεύγουμε στις θάλασσές μας τα σοβαρά έως πολύ σοβαρά ατυχήματα που συμβαίνουν. Άννα, καλημέρα. Όπως είπες και εσύ, τα μηχανοκίνητα πλοιάρια τους καλοκαιρινούς μήνες είναι πάρα πολύ δημοφιλή. Εγκυμώνουν όμως πάρα πολλούς κινδύνους όταν οι χειριστές δεν γνωρίζουν τους κανονισμούς, είτε έχουν κάνει χρήση αλκοόλ, είτε δεν έχουν εμπειρία στη χρήση τους. Με αφορμή λοιπόν ένα σοβαρό ατύχημα που σημειώθηκε στην Κρήτη πριν από λίγες ημέρες και είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό δύο ατόμων, είναι εδώ μαζί μας ο κύριος Θοδωρής Γεώργας για να μας δώσει τις απαραίτητες πληροφορίες όταν θέλουμε λοιπόν το καλοκαίρι να νοικιάσουμε ένα jet ski ή ένα σκάφος. Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα και από εμάς. Όπως είπατε, είμαι από το Safe Water Sports. Είναι ένας οργανισμός, ένα σωματείο μη κερδοσκοπικό. Προσπαθούμε να ενημερώσουμε τον κόσμο. Έχουμε κάνει αρκετά βήματα προς αυτή την κατεύθυνση. Αυτό που θέλω να πω δυστυχώς με αυτή την άσχημη αφορμή που προέκυψε είναι ότι πρέπει να ξέρουμε ότι για να νοικιάσουμε ένα μηχανοκίνητο, ένα jet ski εν προκειμένου, πρέπει να είμαστε 18 χρονών και πρέπει να έχουμε δίπλωμα ταχυπλώου. Δεν μπορεί να νοικιάσει οποιοδήποτε. Εδώ θα έρθω να σας ρωτήσω. Είναι πολύ σημαντικό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που μας λέτε και είναι πάρα πολύ σημαντικό να το γνωρίζουν και οι γονείς, προκειμένου να μην επιτρέψουν στο ανήλικο παιδί τους, εάν είναι ανήλικο και αν βεβαίως δεν έχει και δίπλωμα, να οδηγήσει ένα jet ski. Το θέμα είναι όμως, οι επαγγελματίες κάνουν αυτόν τον έλεγχο, τηρούν αυτόν τον κανόνα. Λοιπόν, για να δούμε όλες τις πλευρές. Θέλω να πιστεύω, θέλω να πιστεύω ότι με την προσπάθεια, όχι μόνο βέβαια τη δική μας και του λιμενικού και όλων όσων έχουν ευαισθητοποιηθεί τα τελευταία χρόνια, γίνεται μια σημαντική προσπάθεια. Εμείς στο Safe Water Sports προσπαθούμε να ενημερώσουμε. Έχουμε φτιάξει ένα καταπληκτικό application όπου βοηθάει τον κόσμο να ενημερωθεί, να δει ποιες σχολές λειτουργούν νόμιμα, ποιες τηρούν τους κανόνες ασφαλείας σε όλες τις περιοχές της Ελλάδας. Έχουμε καταγράψει πάλι μαζί με το λιμενικό όλες τις παραλίες. Καταγράφουμε καθημερινά τον καιρό, τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν. Αυτό το application μπορείτε να μας το πείτε και τον τρόπο που μπορεί ο καθένας να το κατεβάσει. Ναι, λέγεται Safe Water Sport και μπορεί να το κατεβάσει είτε από το Android είτε από το iPhone, από το store του iPhone. Για όλα iPhone. Λοιπόν τα τηλέφωνα. Είναι πανεύκολο, κάθε είναι δωρεάν. Για όλα τα τηλέφωνα, για κάθε τύπου smartphone μπορεί να κατέβει και μπορεί να βρει κανείς απίστευτες πληροφορίες. Ναι. Θα ήθελα εδώ να προσθέσω ότι και στα μηχανοκίνητα, ακόμα και στο σκι, πολύ μεγάλη προσοχή. Πρέπει, οι κανόνες λένε ότι ο χειριστής του ταχυπλώου πρέπει όχι απλά να έχει δίπλωμα ταχυπλώου, πρέπει να είναι εκπαιδευτής, πρέπει να έχει πτυχίο προπονητή σκι, πρέπει να είναι μαζί του ένα δεύτερο άτομο, σαν παρατηρητής, πρέπει να φοράνε σωσίβια. Δηλαδή είναι πράγματα τα οποία ίσως κάποιοι τα θεωρούμε αυτονόητα, ίσως καν δεν τα θεωρούμε, αλλά είναι τόσο σημαντικά και παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο. Τα σωσίβια, έτσι, να έχουν το κατάλληλο χρώμα. Ή αυτός που θα πάρει το jet ski, να μην απομακρυνθεί, να πάει όπου τον οδηγούν οι σημαδούρες. Δεν μπορεί να πάει κοντά στους λουόμενους. Και ακόμα πράγματα που ίσως δεν ξέρετε και θα εγώ τα βρείτε μέσα στο application. Εγώ αυτό ήθελα να πω, ότι ακόμα μας, και το ότι χρειάζεται δίπλωμα δεν ξέραμε. Και αυτό δείχνει και το ότι τελικά δεν τηρούνται από όλους όπως πρέπει οι κανονισμοί. Πρέπει να σας πω ότι αυτό που ξέραμε οι περισσότεροι εδώ που σας ακούμε τώρα και από το control συνάδελφοι είναι ότι πρέπει να έχει κλείσει τα 18. Ότι πρέπει να έχει δίπλωμα δεν το γνωρίζαμε. Άρα εδώ θα πρέπει όλοι λίγο να συμμορφωθούν. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το application το οποίο έχετε φτιάξει. Κάτι ακόμα που ήθελα να ρωτήσω. Τι προβλέπει ο κανονισμός, τι προβλέπει η νομοθεσία για κάποιον ο οποίος θέλει να ανοίξει μια τέτοια επιχείρηση.
Θέλω εγώ, για παράδειγμα, να πάω σε μια παραλία και να ανοίξω ένα γραφείο όπου θα έρχεται ο κόσμος και θα νοικιάζει jet ski. Μπορώ να πάω όπου θέλω, όποια και αν είμαι, έχω, δεν έχω κάποιο πιστοποιητικό, για παράδειγμα. Και προφανώς όχι. Υπάρχουν κάποιοι κανόνες. Προφανώς πρέπει οι άνθρωποι που θα είναι οι εκπαιδευτές να είναι πιστοποιημένοι, να έχουν πτυχία, να πάρουν την κατάλληλη άδεια και από το λιμενικό και από το Δήμο. Η παραλία να προσφέρεται γι' αυτό. Δεν μπορούμε να ανοίξουμε μια σχολή σε μια παραλία που ενδεχομένως έχει ρεύματα ή περίεργους ανέμους κλπ. Υπάρχουν όλοι αυτοί οι κανόνες στο application. Και πολύ περισσότερα υπάρχουν οδηγίες για κάθε θαλάσσιο σπορ, πώς πρέπει να, τι πρέπει να τηρούμε για να είμαστε απόλυτα ασφαλείς. Έτσι, ας πούμε, κάτι που σίγουρα δεν ξέρετε είναι ότι για να νοικιάσει κανείς ακόμα και κανό και SUP πρέπει να είναι πάνω από 14 χρονών. Είμαι σίγουρος ότι ούτε αυτό το ξέρατε. Όχι. Λοιπόν, και ακόμα και το θαλάσσιο ποδήλατο πρέπει να πάρει κανείς τη συγκατάθεση από τον γονέα ή να είναι μαζί κάποιος ενήλικας. Καλά, δηλαδή, εντάξει. Πράγματα τα οποία... Έτσι, τα οποία αποδεικνύουν ότι γνωρίζουμε πάρα πολύ λίγα. Ενώ είμαστε μια χώρα που βρέχεται από παντού, γνωρίζουμε πάρα πολύ λίγα τόσο για το κολύμπι, άλλο θέμα που λέμε, όσο και για τους δόβαγους σώστες και άλλες ελλείψεις που υπάρχουν, όσο όμως και για την χρήση και... όχι μόνο ταχύπλων, αλλά γενικότερα το τι χρειάζεται και το τι προβλέπετε προκειμένου να κάνουμε ένα συγκεκριμένο θαλάσσιο σπορ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πολύτιμη επικοινωνία που είχαμε. Ναι. Θέλω να επαναλάβετε το application, το θεωρώ εξαιρετικά σημαντικό. Λοιπόν, ναι, λέγεται Safe Water Sports και θέλω να πω κλείνοντας ότι... είναι και διαδραστικό, δηλαδή κάθε χρήστης μπορεί ακόμα και να βαθμολογεί τις σχολές, να επισημαίνει τυχόν παραλήψεις που θα βρει κάπου και να επικοινωνεί προφανώς άμεσα με λιμεναρχία, νοσοκομεία κλπ. Κάτι το οποίο είναι πολύ χρήσιμο τη στιγμή που το βλέπει, έτσι, είναι online. Δηλαδή μπορεί τη στιγμή που είναι στην παραλία και δει κάτι το οποίο δεν είναι σωστό κατά τη γνώμη του, να αμέσως το αναφέρει και το που είναι διαδραστικό το application. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ και τη συνάδελφο, τη Γεωργία